Ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι έτοιμος. Θα βγει σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες. Μια πραγματική διαβούλευση. Θα γίνουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις, γιατί έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή, από κλάδο σε κλάδο, από ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε ζητήματα που πρέπει εκ των πραγμάτων να συμπεριλάβουμε και εκεί ο διάλογος και η συνεργασία είναι επιβλημένη. Πάντως, ο κορμός είναι πλέον ξεκάθαρος, το νομοσχέδιο είναι έτοιμο. Θα τελειώσει η διαβούλευση από άκρη σ' άκρη στη χώρα και θα προχωρήσει να πάρει το δρόμο του, να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, να γίνει διαβούλευση όπως προβλέπετε βάσει τη καλή νομοθέτηση και αρθεί στην Ολομέλεια. Αλλά το έτος 2025 θα μας βρει με ένα νέο σύγχρονο, δίκαιο, σωστό ασφαλιστικό φορέα. Και αυτό γίνεται μετά από 25 περίπου χρόνια. Δεύτερον, μιλήσαμε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε με πολύ κόπο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ένα ζήτημα πέρυσι με ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιτήσεων, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είχαν και ζητήματα νομιμότητας. Έλεγχοι γίνονται. Αύριο θα βρεθεί ο κύριος Στυλιανίδης στο Ρέθυμνο, στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηριακών όλης της χώρας, όπου θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να σας πω ότι η ΚΑΠ του 23, συγγνώμη, όχι ΚΑΠ, ο ΙΚΙΑ του 23 που αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο θα βελτιωθεί. Και θα συμπεριλάβω μέσα και παρατηρήσεις και προτάσεις που έχουν υποθεί και από τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Η Κρήτη μπαίνει στην νέα κατηγορία με τα υπόλοιπα νησιά της χώρας μας. Τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί στο μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη θα αυξηθούν, γιατί αλλάζει η κατηγορία. Και μια σειρά λεπτομέρειες, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον καθήνα αρμόδιο υπουργό. Και βεβαίως θέλω να πω ότι ήταν μια συζήτηση που κάναμε μαζί του μόλις πριν δύο Σάββατα, μετά από 2-3 αναβολές και κατόπιν αιτήματος των 4 προέδρων των επιμελητηρίων της χώρας μας, του νησιού μας και φυσικά των κτηνοτρόφων και λοιπόν παραγωγών του τόπου μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΕΠΚΕΠΕ, ζητήματα είχαν τεθεί από την πρώτη στιγμή για λάθος πληρωμές, για αδικίες και έχουν απόλυτο δίκιο. Ο ΕΠΚΕΠΕ λειτουργήσε με έναν τρόπο στρεβλό, είχε ακολουθήσει μια πορεία παράλογη. Γι' αυτό το λόγο και ζήτησα και υπήρξε μια αντικατάσταση της διοίκησης, όπου από τα τέλη του Γενάρη και μετά δουλεύει νέα διοίκηση, νέα στελέχη, νέοι γενικοί διευθυντές και με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε πληρωμών, διορθώσεων, έναρξη αιτήσεων, δίνει σε πρώτη φάση μια πρώτη ικανοποίηση στον κόσμο των δικαιούχων, δηλαδή των αγροτών, των χτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιαίων. Όμως δεν τελειώσαμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, διότι είχαν γίνει πολλά στρεβλά και οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να διορθωθούν και να υπάρχει μια δικαιοσύνη και μια ηρεμία. Όμως. Αυτή φορά στο κόστος παραγωγής. Ένα. Θα σα πω γι' αυτό, αλλά επειδή τα πάμε τη σειρά και θέλω να χάσω κάτι μετά, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Άρα ο ΠΚΠΕ προχωράει ήδη. Άνοιξαν οι διορθώσεις για τα 88 εκατομμύρια του 2023. Έχουμε τα οικολογικά σχήματα. Έχουμε ανακοινώσει το χρόνο που θα ανοίξει το σύστημα αιτήσεων για ΟΣΔΕ. Και βέβαια έχουμε και το άλλο ζήτημα των 16.500 δεσμευμένων αφημί, που η πλειονότητα αυτών, δηλαδή περίπου 10.500, είναι αφημί, δηλαδή αγρότες κτηνοτρόφοι από την Κρήτη. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δίνουμε το πράσινο φως ανεξέλεγκτα αυτά τα 16.500 αφημί να αρχίσουν να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνταν ή δεν δικαιούνταν. Απέναντίας δόθηκε εντολή και ξεκίνησε ο έλεγχος από τους περιουσιακούς παράγοντες ένα προς ένα. Το αφημί, έτσι ώστε περίπου μέχρι το Πάσχα να έχουμε από 6 έως και 7.000 ελεγμένα. Όσα έχουν κάτι επιλείψιμο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Όμως όσα, και είναι πολλά όπως φαίνεται, δεν έχουν το παραμικρό και απλώς είχαν δεσμευτεί, επειδή είχε φτάσει μια ανώνυμη επιστολή στο ΠΚΠΕ ή μια καταγγελία, και όμως οι άνθρωποι δεν είχαν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να καταθέσουν τα έγγραφα, βάσει των οποίων θα αποδεικνύονται ότι είναι καθαροί και νόμοι και πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν επιδότηση, παρά τώρα μόνο ανοίγει αυτή η διαδικασία μετά από 3,5 χρόνια περίπου. Θεωρώ λοιπόν ότι περίπου 6 με 7.000 αφημοί θα έχουν ελεγχθεί, θα έχουν απεγκλωβιστεί είτε προς το ένα δρόμο είτε προς τον άλλο δρόμο. Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί. Ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και τη συνεργασία που πρέπει να έχει, γιατί εκ των πραγμάτων το γάλα, το κρέας αλλά και τα πτηνά σχετίζονται πολύ στενά με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και αναφέρομαι στο Άρτεμις 1 αλλά και Άρτεμις 2. Το Άρτεμις 2 δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Δουλεύεται πυρετοδός από τα στελέχη του ΕΛΓΟ Δήμητρα για την νέα διοίκηση, έτσι ώστε συντομότατα να μπει σε λειτουργία, όπου αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τους κανόνες εξέλιξης του κτηνοτροφικού κόσμου. ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ 23-27, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως ότι δεν αλλάζει, να μιλήσουμε μετά από λίγο καιρό. Μην το ξεχάσετε όμως. Εδώ θα είμαστε. Επειδή θα είμαστε εδώ πέρα λοιπόν, παρακάλεσα τους κτηνοτρόφους των Χανίων να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που μόλις χθες αργά το βράδυ ξεκίνησε η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
που ζητά μέσα από ένα ερωτηματολόγιο την άποψη των δικαιούχων, δηλαδή των άμεσα αποφελουμένων από τα προγράμματα της ΚΑΠ, των αγροτών, των χνοτρόφων, των αλλιών, των μελισσοκόμων. Αυτό είναι σε συνέχεια των πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει και έχουμε πιέσει και έχει ξεκινήσει στην ουσία ένας διάλογος για αλλαγή για πρώτη φορά σε μια ΚΑΠ η οποία είναι εν εξελίξη. Η ΚΑΠ 23-27, που από αυτή την ΚΑΠ η χώρα μας δικαιούται να λάβει 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτά τα χρήματα δεν θα τα λάβουμε αν δεν υπάρξουν αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και αυτές οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες διότι όπως έχει αυτή τη στιγμή χτιστεί αυτή η ΚΑΠ, δημιουργεί απίστευτες δυσκολίες, γραφειοκρατία, αδικίες και ένα κλίμα, θα λέγαω, σχεχτρικό απέναντι στους δικαιούχους. Εμείς θέλουμε αυτό να αλλάξει, γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει 19 συγκεκριμένες τεχνικής φύσεως προτάσεις βελτίωση στην ουσία της ΚΑΠ, άρα σημαίνει βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, μεγαλύτερη δικαιοσύνη, μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ευελιξία στην απορροφητικότητα των χρημάτων. Αυτό θα βοηθήσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχειριστική αρχή, που εκ των πραγμάτων είναι ο πρώτος σταθμός διαχείρισης των χρημάτων αυτών. Βέβαια, έχω ζητήσει και από τα υπόλοιπα κόμματα της χώρας μας και από εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα να καταθέσουν προτάσεις για τυχόν και δομικές αλλαγές που θα επιδιώξουμε να έχουμε στο δρόμο αυτό της μακράς συζήτησης που άνοιξε, δεν θα ανοίξει, έχει ανοίξει ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, έγκαιρα θυμίζω, πολύ πριν τη συνειδητοποίηση, είχαμε ήδη προκαλέσει την συνάντηση των 9 υπουργών γεωργίας των 9 μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Σλοβενία, Κύπρο και Ελλάδα, όπου συντονισμένα πλέον και 9 χώρες διεκδικούμε την αλλαγή της ΚΑΠ και τις βελτιώσεις πρέπει να γίνουν, διότι εμείς έχουμε κοινά προβλήματα στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης πλέον που διαχειριζόμαστε. Την ίδια στιγμή αξιοποιήσαμε και μια υφιστάμενη συμμαχία, αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκουμε ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, και εκεί χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης συντάχθηκαν με τα αιτήματά μας, μια και βγήκε κοινή δήλωση όλων αυτών των χωρών, όπως της Αυστρίας, Σουηδία, Λιθουανία, Τσεχία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα. Αυτές οι δύο συμμαχίες, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούν βοηθητικά και σε συνεργασία με τους δικαιούχους, αγρότες, χνοτρόφους, αλλιείς της χώρας μας. Και εφόσον συμμετάσχουν σε αυτό το ερωτηματολόγιο, είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Τώρα, τι άλλο έχουμε για το θέμα του νερού, που είναι μείζον θέμα, που συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Θα έχουμε το απόγευμα στις 5 ώρα μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους της περιοχής, του νομού, τον ΟΑΚ, τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ, ώστε να συζητήσουμε πώς είναι η πορεία, πού φτάνει η διαδικασία προετοιμασίας του master, εκπόνησης του Master Plan από την Ολλανδική εταιρεία, την HVA, που έχουμε αναθέσει και τρέχει. Παράλληλα με αυτό που έτρεξε και παρέδωσε προημερών στον Πρωθυπουργό, το Master Plan της Θεσσαλίας, η ίδια εταιρεία έχει αναλάβει να κάνει το αντίστοιχο Master Plan για τη σωστή διαχείριση του νερού του νησιού μας, για σωστά και ολοκληρωμένα γεωβελτικά έργα, αλλά και μια καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία της Κρήτης, η οποία εκ των πραγμάτων είναι απολύτως απαραίτητη να γίνει έγκαιρα και πριν έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που είχε συναντήσει ο νομός Χανίων σε προηγούμενο χρόνο. Επίσης, αναφερθήκαμε για το φόρουμ κριτικών προϊόντων που έχουμε πραγματοποιήσει, έχουμε διοργανώσει και πραγματοποιήσει 2 συνεχόμενα χρόνια παρέα με τα 4 επιμελητήρια της Κρήτης. Αυτό θα γίνει πολύ πιο δυναμικό, πολύ πιο θα λέγα, καλά οργανωμένο, με περισσότερες ελπίδες και αποτελέσματα, παραγγελίες και συνεργασίες. Είναι B2B συναντήσεις που γίνεται με τα 4 επιμελητήρια της χώρας. Θα είναι 16 με 19. Αν δεν απατώ, με Απριλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των 2 έργων που αναφέρατε, θα έχω τη δυνατότητα το απόγευμα μαζί, η παρουσία και με τον Περιφερειάρχη, να δούμε μία προς μία τις περιπτώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως έχουμε συζητήσει στην πρώτη συνάντηση που κάναμε 18 Νοεμβρίου. Η ίδια Ολλανδική εταιρεία συνεργασία με τον ΟΑΚ έχουν κάνει καταγραφή των πάντων. Και όντως, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που καλείται να κάνει ο ενιαίος φορέας διαχείρισης των υδάτων, που έχει ανοίξει συζήτηση πολύ καιρό πριν. Η αμέσως επόμενη περιοχή μετά την περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι η περιφέρεια Κρήτης, που θα τρέξει αυτός ο ενιαίος φορέας για να υπάρξει σωστή διαχείριση είτε υποδομών που κατασκευάστηκαν, που δεν παραδόθηκαν ή που παραδόθηκαν και δεν λειτουργούν, είτε έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, αλλά δεν έχουν παραδοθεί ούτε καν από τον ανάδοχο στο φορέα που το χρηματοδοτεί και που τέλος πάντων θα έπρεπε να ανήκει. Έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.